Στο βλέμμα σου διαβάζω λόγια που μείναν να φανερωτά. Δεν πρέπει αλλά γιορτάζω για τον ανίποτο τον έρωτα. Στον αχέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Είναι δυνατόν να μην παίζει κανένα φλερ τώρα στη ζωή σου? Θα σας πω. Έχει ένα παιδί που έρχεται για μες στο Ζέριν και νομίζω γουστάρει. Καλώς. Έβρισες τη φίλη μου μπροστά μου, ρε βλαμμένο! Σταματήστε! Άντρε, σταμάτα! Θα σπα φύλακα! Υποτίθεται αγαπούσε με, έκανε μου τόσα. Κάποιον που μισά, τι θα του κάνω? Τι λέει μου! Γεια. Γεια. Άγια μας τα πίντζε φεύκεις. Εντάξει ρε, τα μένει να είμαστε, έτσι να χάσουμε. Να ξανάρθω. Πάπα είσαι εσύ. Δεν το λάμω κιόλας, να μας κλέβει. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χάρηκα που με πήρες τηλέφωνο να συναντηθούμε. Κι εγώ χάρηκα, Σταύρο. Θέλω πολύ να σε δω. Δηλαδή, εμείς οι δύο μπορεί να... Κοίτα. Ειλικρινά, το μόνο που με κρατάει πίσω είναι τα παιδιά μου. Μάρκο! Το τηλέφωνο σου! Μια ζωή είναι έτσι ήταν. Αντικοινωνικός όπως τον παπά του. Και η Φάνη, η αρφή του, παρόλο που είναι ο ίδιος ο παπάς της, είδα στιγμές πολλές που ήταν έτσι οξύθυμοι. Έτσι δεν έκαμε τζίνος. Επειδή δεν ήταν κόρη του, εσυμπεριφέρεται της πάρα πολλά άσχημα. Γεια σας παιδες! Και ωραία μου δεσποινείς. Ω, καλώς το φίλο μου Γιάννη. Θα σου ζητήσω από εδώ την Ελένη μας. Την ωραία Ελένη. Γιάννης, άλλος Τζόνις. Χάρηκα. Επίσης. Είτε μόνοι σας εσείς? Την επόμενη φορά δεν θα την κλειδώσει κανένας. Θα σας στείλω και τους τέσσερις στο διευθυντή. Και ξέρετε τι θα γίνει μετά, έτσι? Στην πειραρία, δεν θα ήθελα να μάθουν αυτό που συμβαίνει μεταξύ μας. Ποιος ο λόγος? Ο άντρος. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιδράσει. Πού ήβρες τα λεφτά? Ποιο είναι τα λεφτά? Πες μου την αλήθεια! Έπαιξα στοίχημα. Έκαμε έναν κουμπόλι. Στοίχημα! Που πότε άρκεψες και παίζεις στοίχηματα, Μάρκο? Δεν άρκεψα τα στοίχηματα. Είχα έστικτο για ένα παιχνίδι, έπαιξα ένα κουμπόνι και κάτσε. Δαμέσαι 2.000 ευρώ! Πόσα λεφτά έπαιξες για να κερδίσεις τόσα? Γαμπριέλα, τι να χαρείς που εγκέρδισα, φωνάζεις που πάνω? Να χαρώ που παίζεις στοίχηματα, Μάρκο! Και γιατί μου το είπες μόλις έμπηκες? Φαντάζεσαι να έχουμε αδερφιά? Με κόφτη. Αλλά και να υπάρχουν, εγώ δεν τα θεωρώ αδερφιά μου. Γιατί δεν ήθελε ποτέ να μας γνωρίσει? Λαλείς να μας κρύφει κάτι η μαμά? Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Λαλείς, α! Γιατί όχι? Λοιπόν, τι λες? Μήπως έφτασε η στιγμή να κάνουμε τη δική μας οικογένεια? 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 Γεια σου, οικογένεια! Όπα! Βεβαίως και μπορούμε να φτιάξουμε οικογένεια, Δέσποινα μου. Εγώ για τούτον ήρθα.
Μωράτε, είσαστε έτοιμες? Μα με Βαλεντίνα μου χτυρίζει τα μαλλιά μου. Βαλεντίνα! Μπορεί να τα κάνει και μόνη τη. Εν μπορώ. Μπορείς, αλλά βαρκέσαι. Σταματάτε τώρα. Δεν με βοηθάτε καθόλου, μόνο να τσακώνεστε. Θα κάνεις εσύ καμμά. Άντζελα, είσαι αρκετά μεγάλη για να χτενίζεσαι μόνη σου. Ούλα, περιμένετε τα από μένα. Μεγαλώσετε και δεν μάθετε να κάνετε τίποτε μόνες σας. Κάστε τσάνι σας και μένες αυτοίων τώρα. Τώρα! Άραγε θα μπορούσα να κάνω μια καινούργια αρχή με τη Δέσποινα. Γιατί όχι. Μπορεί τούτη η γυναίκα να είναι το πεπρωμένο μου. Κοίταξε κύριε, εχαθήκαμε τόσα χρόνια και πάλι βρεθήκαμε δαμέ μαζί. Πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος, έγινεται. Γιατί να με δοκιμάσω? Μπορεί να πετύχει και να μετακομίσω Αγγλία. Τα μωρά, ο Άδωνης, η Ρένα. Δική σου η ζωή, Φίλιππε. Πρέπει να γίνεις και εσύ ευτυχισμένος. Πρέπει να έχεις μια γυναίκα δίπλα σου, γιατί τα χρόνια περνούν. Αγγλία, Κύπρο. Δεν έχει σημασία. Φτάνει εσύ να είσαι καλά. Thank you very much. Ειδικά τι, αποφάσισες να πας να δεις την Ιώδη? Ναι. Μίλησαμε με την αστυνομία και κλείσαμε ένα επισκεπτήριο. Εν τω μεταξύ, επήγα χτες που την καφετέρια του Σοφοκλή και είπε μου ότι έστειλε τους εκείνου πρόσκληση. Α, μάλιστα. Τι σου είπε, σκέφτεται να πάει? Μετά από όσα έγιναν, αποκλείεται. Με το δίκιο του, αγαπητέ μου. Με το δίκιο του, εκόντεψε να σκοτώσει τον άνθρωπο. Ναι, αλλά τελικά έσωσε το. Παπά δεν ήταν ενιόβιο, ο μηχανικός ήταν να το σκοτώσει. Α, ναι. Και την άλλη, αν δεν υπήρχε η αρρωστημένη ζήλια της Νιώβης, ο μηχανικός θα ήταν μια χαρά στο καράσι του. Δεν θα μπλέκε στον ιστορία. Πόσα χρόνια έφανε τελικά? Νομίζω 15. Βλέπεις. Πλήρωσε τις εμμονές της Νιώβης. Η οποία σε λίγους μήνες βέβαια θα είναι ελεύθερη. Ελεύθερη, αλλά στιγματισμένη για μια ζωή. Γι' αυτόν, Ελένη μου, πρέπει να προσέχουμε και να ελέγχουμε τα πάθη μας. Μια στιγμή μπορεί να καταστρέψει μια ολόκληρη ζωή. Εσύ, τι έκαμε τελικά χτες? Επία έξω με ένα φίλο. Ναι, με ποιο? Με το Φυσχερίγκο. Δεν τον ξέρεις, αγαπητέ μου. Λοιπόν, εγώ σχολείο, άρχισα. Να δούμε μετά το μεσημέρι. Γεια. Τα χρυσιά μου πήραν τα... Γεια σου, αγαπητέ. Γεια. Ρε Αντρέ, είναι ευκαλισμένο γάλα σήμερα, εσύ. Εν πήγε ρε μαμά, να πάω στο σχολείο. Τι αποφάσισες με τα μαθήματα πιάνω, Μαρία? Α, Σοφοκλή, μου θέλω να συζητήσουμε τούτο. Ξέρεις κανέναν που να έχει τυπογραφείο? Ναι, έχω ένα φίλο μου, τον Γκουρουφέξη. Τι ως πας, έκαμε τις κάρτες της καφετέριας. Ενώ μπορεί να μας βγάλει κάποια φιλάδια να συντάξω εγώ ένα μικρό κείμενο και να το βάλουμε στα γραμματοκιβώτια. Πολλά καλή ιδέα, ρε μαμά. Να πω κι εγώ μέσα στην γειτονιά, να πω με τους φίλους μου να δω πούμε. Μα να δουλέψει έτσι. Εντάξει, να ξεκινήσουμε από τους φίλους, τους γνωστούς, τη γειτονιά. Μπορείς κι εσύ, Σοφοκλή μου, να πάρεις μερικά φυλάδια στην καφετέρια που έρχεται τόσος κόσμος. Ναι, έχεις δίκιο. Γράψε το κείμενο και τα άλλα στα πάνω μου. Άντε, πάμε να πάει σχολείο. Να σε πάρω, γιο. Άντε, πένε, πιάτσε να σε πάρω. Ας σου πω, να κάνεις και εσύ μαθήματα με τη μάνα σου πιάνω. Μα τώρα πρέπει, παίζε με ρε, πάπα. Εγώ να γίνω μέσα.
Εσύ κάτι πήγες στο μέσα να παίζει πια. Άντε ρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο καφές. Σε ποιος μου να σε ευχαριστώ. Νικόλα, πέ μου, είδες την Ελένη τις τελευταίες μέρες. Τι? Ρωτώ αν την είδες. Λουγιά, κόψε το. Όχι, έτσι να τσακωθούμε καθόλου. Απλά έκανα σου μια ερώτηση και θέλω μια απάντηση. Μου άρεσε η ερώτησή σου. Γιατί, είσαι ένοχος για κάτι? Ένοχος. Ναι, είμαι ένοχος. Βάρμα χειροπέδα και κάτι σε μέσα. Πες καλά. Νικόλα μου, είδες την Οξάν την είδες. Ήρθαν οι μπόκκες σου το η Μαρία. Αξέρετο και η Μαρία. Λουγιά, μην πες την άνοιξε ρε. Εφούρνησαν της τόσο φοκλής της Μαρία και η Μαρία ήρθαν και είπες το εσένα. Ώστε είναι αλήθεια. Είδες τι. Ναι. Τυχαία, ήταν στην καφετέρια, είναι κακό. Λουγιά, η Λευκοσία είναι μητσά. Όπου θεωρώ την Ελένη δηλαδή να κόφτουμε του βουρού, θα τον πελώ. Κύριε, ρε, είσαι όμοιο. Καλημέρα. Έχεις ραντεβού με τον Αποστολίδη σήμερα το απόγευμα. Α, τούτος μας έλειπεν τώρα. Πρέπει να φύγει ο Φίλιππος για να θυμηθεί να έρθει. Μα θέλει έγκριση για να πάρει τα χαρτιά στο χρηματολόγιο. Δεν μπορούσε να περιμένει να έρθει ο παπάς μου ύστερα. Μπορεί να γίνει και δουλειά του με τη δική σου υπογραφή. Τέλος πάντων, ελπίζω να μου φάει την ώρα μου. Μα είναι να μου λες σήμερα. Τίποτα να μου περάσει. Απλά είναι ζουμικά καλά χτες. Ούτε κι εγώ. Εσύ γιατί? Ο Μάρκος. Δεν ξέρω αν πρέπει να σου το πω, αλλά νομίζω ότι είσαι η μόνη που μπορείς να μου δώσεις μια σωστή σύμβουλη. Για ποιο θέμα? Έπαιξε νεψε στοίχημα στο πρακτορείο και κέρδισε. Πολλά λεφτά. Και πολλά φοβούμαι ότι να ξαναμπλέξει. Κοίτα, Γαβριέλα. Τα στοιχήματα, τα χαρτιά, τα καζίνο, αλλά όπως τα ναρκωτικά. Και εντάξει, έχεις δίκιο να έχεις τις ανησυχίες σου. Δηλαδή πιστεύεις και εσύ ότι είναι να ξαναπαίξεις? Ναι. Γι' αυτό καλά να αγάπησες να το σταματήσεις τώρα από γλύωρα. Διαφορετικά να καταστρέψεις τη ζωή του. Και τη δική σου και τον μωρό σας. Σε πέρασα τέλεια με τη σκοπελή. Τέλεια. Πού έφυγε, ναι. Επιάμε, κάμαμε σάουνα, στην μπαθ, καθαρισμό προσώπου, μασάζ. Άντε με, αναζωογονήθηκα. Άμα θέλεις μασάζ, να έρκες στον ειδικό. Ο ειδικός για όλες τις δουλειές, ρε Λαβαζάνη. Να με ειρωνεύκεσαι με τώρα. Εντάξει, δεν προλαβαίνω να μιλήσω. Δα με θέλω τεχνικό, εσύ. Θέλω υδραυλικό, εσύ. Θέλω μασάζ, πάλι εσύ. Άμα νιώσεις μοναξιά, πάλι εγώ. Το παιδί για όλες τις δουλειές. Α, ενέρχεσαι στο παντοχείο να μας σάσεις κάτι πλακάκια. Πόσο. Για πόσο. Πόσα ρε για μου λόγεις. Μα να μου πάρεις και λεφτά. Είναι όλα ρε μούχτη. Συγγνώμη, για όλα αυτά τα οποία θα μου προσφέρεις δηλαδή. Είναι τέτοιο λεφτά. Για σένα κοκλάρα μου είναι όλα φρύ και το κορμί μου ακόμα. Ούτε ΦΠΑ θα σου χρεώσω. Φίλε, πάνε για κλαμπ όψε. Δεν ήξερα. Αν εγώ και σήμερα, ποιος θα ακούει τον πατέρα μου. Σπαστικός. Με έχει πρίξει να πηγαίνω συνέχεια στο γραφείο του. Αφού δεν έχω δει απονομικά, τι να κάνω εκεί. Πέτω, ας σε βοηθήσει. Ανοίξει η ζωγιά δική σου. Του είπα να μου δώσει λεφτά να ανοίξω ένα μπαράκι και ούτε καν το συζητάει. Αφού με βασανίζει, ρε, είναι σαδιστής. Εμένα φάνηκε μου ήσυχος τύπος. Τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι, φίλε μου. Πιστέψεις τι τον έγινε. Τι έγινε. Ενάρτη ο ξαδερφός μου να με δει. Άντε ρε, σοβαρά. Καλά, να ξανάρτε.
πιο παλιά. Αλλά μετά δεν το επέτρεπαν οι γονείς του. Ο θείος μου δηλαδή. Γιατί? Γιατί είχε ψηλή θέση στην κυβέρνηση. Και δεν ήθελε να μάθει αυτή ότι η κόρη του αδερφού του σκότωσε τον πατριόν της και πήγε φυλακή. Καλά ρε, τούτος ο θείος σου με τόση δύναμη, τόση εξουσία, μπορεί να βρει έναν καλό δικηγόρο, να σε βοηθήσει κάπως. Τίποτα δεν έκαμε ο θείος μου, ρε Νιώπη. Τότε είναι η μεγαλύτερη μου απογοήτευση. Τι να σου πω ρε, τελικά, άμα πιάσεις πάτο, ούλη ξεγράφουσε. Ακόμα και οι συγγενείς. Οι συγγενείς είναι οι πρώτοι που σε ξεγράφουν. Αλλά τότε ο ξάδερφος μου ήταν σαν τον αδερφό μου. Πιστεύω ότι κάτι είναι να κάνει για να με βοηθήσει. Καλά είδες, ο θείος σου με τόση εξουσία εξέγραψε σε... Ο γιος του τι μπορεί να κάνει. Δεν ξέρω, ρε Νιώβη. Αλλά αφήσουμε να πιστεύω σε έναν όνειρο. Μόνον έτσι μπορώ να αντέξω εδώ μέσα. Αφήσουμε. Θέλεις να πάμε σε σινεμά το Σαββάτο? Όχι. Γιατί παίζεις τη δύσκολη. Είπα σου να με αφήσεις ήσυχη. Έχεις πολλά μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου τελικά. Εγώ ενοχλώ σε. Ρώτησες με κάτι και απάντησά σου. Τελικά είναι αλήθεια. Θέλεις τον Γιώργο? Ο Γιώργος είναι ένας βλάκας. Κοινός λέει ότι γουστάρεις τον πολλά και παρακαλάς το. Πάρε τα μας. Να με δέρεις. Ναι, τι έγινε εδώ? Τίποτε κύριε, μιλούμε. Μιλάς μόνος σου, εννοείς και ενοχλείς με. Είσαι μια ξυπασμένη. Σε παρακαλώ, μην μιλάς στη συμμαθήτρια σου με αυτόν τον τρόπο. Ούτε μπορεί να ξαναμιλήσω. Σε ξανανοχλείς, είναι έρθει να μου το πεις. Εντάξει κύριε, ευχαριστώ. Μερικοί μαθητές δεν σέβονται τίποτε, Και μερικοί πιο μεγάλοι που είναι μαθητές, πάλι δεν σέβονται τίποτα. Γιατί δεν ήρθες εχθές? Δεν νιώθα και πολλά καλά. Μήπως είναι επειδή με είδες μαζί με τη Μελίνα? Την έννοια σου χωρέει, Ορδάνη. Μα δεν που νόμισες ότι είσαι μοναδικός άνθρωπος πάνω στη γη? Για όνομα του Θεού! Εσύ αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Με πορτοκαλιά. Θα φύγεις, θα χαθείς σαν ένα όνειρο. Μα μέχρι να έρθει αυτή τη στιγμή, σταματήσεις να μου λες πως μ' αγαπάς. Μ' αγαπάς. Ακόμα δεν το πιστεύω πως είσαι εδώ με Φίλιππε. Εγώ πιστεύω το. Επέρασαν πολλά χρόνια, Δέσποινα. 20 χρόνια από την τελευταία φορά που βρεθήκαμε. Για την ακρίβεια 18, άσχετα τους έκαμα να νομίζουν ότι 28. Θυμάσαι την τελευταία φορά που ήρθες στο Λονδίνο? Ξιάννωτη. Αλλά καρτερό να με βοηθήσεις εσύ να την ξεχάσω. Νιώθεις τύψεις, α? Άφησε να πάσει. Δέσποινα, ξέρεις, εταράχτηκα πάρα πολλά και παραξενεύτηκα πολλά. Τότε με το τηλεφώνημα σου που ήθελες να σου πουλήσω σπίτι στην Κύπρο, καταλαβαίνεις. Χρειάστηκα τα. Χάθηκε η απόσταση. Είπε μου το Ιφάνη ότι εχώρισες που την Ηλέκτρα. Γι' αυτόν επήρα το θάρρος τηλεφώνησά σου. Και πολλά καλά έκαμες. Ξέρεις το ότι εγώ σε πάντα και στο νου μου και στην καρκιά μου. Τον καιρό που ήμουν στρατιώτης, που είμαι πελαμένος πάνω σου. Νίκολας, τι κάνεις να με? Του κάνει το σπίτι μου, μπορεί θυμούμε. Ναι, I wasn't expecting you. Anyway, I want some money and don't tell me you haven't got any. Please, calm down. Έχουμε φιλοξενούμενο. Μην με κόφτη, θέλω λεφτά. Εν έχω λεφτά. Εν είμαι τράπεζα. Δώσ' μου λεφτά, μην τα σπάσω όλα τα μέσα, εντάξει?
Αν τα θέλω, αγάπη. Πώς σου ήρθε? Επειδή είσαι λυπημένη. Έτσι νομίζεις? Ήταν λυπημένη. Η μαμά μου κάνω της μια αγκαλιά. Σοβαρά? Άντε. Κάμε μου και εμένα. Να δούμε να θα νιώσω καλύτερα. Ναι, αγάπη μου, πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ. Άντε, πήγαινε στο αυτοκινητάκι σου. Απορώ πως η μάνα μου τον αντέχει τόσα χρόνια. Επειδή, ρε φίλε μου, εσύ το αυτοκίνητο της, τη σπιταρόνα της, τα λεφτούθηκια της, γιατί να χώρισε? Πάντως, ρε φίλε, με το ζόρι την έφερε στην Κύπρο. Αυτή δεν ήθελε να τον ακολουθήσει. Εσύ? Ούτε εγώ ήθελα. Όλοι οι φίλοι μου εκεί είναι, στην Αθήνα. Εγώ εκεί μεγάλωσα. Αδελφίζω, ρε. Γιατί δεν μιλά? Ζει κάτι παθολογικό? Μέχρι τα 7 της μιλούσε κανονικά. Μετά μια καλή μέρα, σταμάτησε. Οι γιατροί λένε είναι ψυχολογικό το θέμα. Μα κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω. Η αδελφή μου σταμάτησε να μιλάει όταν οι γονείς μου πήγαν διακοπές στην Κρήτη μια εβδομάδα. Εγώ είμαι Αθήνα εκείνες τις μέρες. Τι να σου πω, ρε φίλε. Κάποιες στιγμές νομίζω ότι αυτή η ιστορία κρύβει κάτι πολύ μυστηριώδες. Σαν τι? Μακάρι να ξέρα. Αυτό θα το μάθουμε όλοι αν κάποτε η αδελφή μου μιλήσει. Μόνο τότε. Αν το χαλαθέμαι, εγώ λες είναι η Βερόνα, πας στην Ελένη, εγώ λες είναι η Βερόνα. Δηλαδή τώρα θέλεις να πιστέψω ότι συναντηθήκατε τυχαία? Ναι, γιατί έτσι γίναν τα πράγματα. Σε πιστεύω! Πρόβλημα σου! Άντε κανεί! Επάθεις ψύχωση με την Ελένη. Θέλω να συναντιέστε. Είμαι έγκυος και αναστατώνουμε εύκολα. Δεν θέλεις να κάνω ρε Λουκιανές, απαγορεύσω σκουμπελώτα να κυκλοφορά επειδή είσαι αναστατώνεσαι. Να μην πιένεις στην καφετέρια. Λουκια, τα παιδιά φίλοι με μπορώ να εμπιένω. Ναι, τούτα ούλα δικαιολογίες. Να συναντιέστε κάπου αλλού. Αν μου αφού καφέ δικό του και εγώ να σπάσει να είμαστε αλλού, πάει καλά. Για να μην το θέλω, Λουκιά. Παραλογίστε σε δηλαδή. Δεν νιώθω καλά. Να μπορείς. Δεν ξέρω, έχω ένα γούλα. Περίμενε, σου λέω νερό. Έλα. Ευχαριστώ. Άντε, Ρεκανή, μην αναστατώνεσαι. Κάνεις κακόν και του μωρού. Λαλείς μου αλήθεια. Πού θέλεις να θέλεις τώρα, Λουκιά? Ήρθεν και αμέντη για να πιω καφέ, δεν την εκάλεσα εγώ. Καλύτερα πάω ξαπλώσω, είμαι καλά. Πιένει. Η Αποστόλου πρέπει να μας φέρει τα πιστοποιητικά που είπαμε. Και ο Γεωργίου πρέπει να έρθει να υπογράψει. Θα τους τηλεφωνήσω να έρθουν το απόγευμα. Τηλεφώνα τους και πες τους ότι αν δεν έρθουν να υπογράψουν, δεν μπορώ να προχωρήσω. Εντάξει. Με τον Λουκαΐδη, τι θα κάνω? Τον Λουκαΐδη να τον ειδοποιήσεις ότι δεν μπορώ να αναλάβω την υπόθεση του. Γιατί αν επιτρέπετε? Μεταξύ μας, Μαρία μου, δεν το συνηθίζω να αναλαμβάνω υποθέσεις που χαμένες που χέρι. Και ο Λουκαΐδης δεν αθωώνεται ο Θεός να κατέβει στο δικαστήριο. Γεια. Η κοπέλα, η καινούργια γραμματέας. Η Μαρία είναι η γυναίκα του Σοφοκλή. Του Σοφοκλή? Μάλιστα. Η Αναστασία είναι η γυναίκα. Δεν το λες με πολύ ενθουσιασμό αυτό. Χάρηκα. Επίσης. Γεια σας. Θα είναι καλύτερα να δίνετε πιο casual. Σαν πολύ σοβαρά δεν έχει πάρει το ρόλο της. Εμένα μου αρέσει έτσι όπως δίνει. Ελπίζω να μην γδύνετε κιόλας. Αναστασία, έχω δουλειά. Θες κάτι? Ναι, θέλω λεφτά για το σέρβις της μηχανής. Ξέρεις, κάποια μέρα να πρέπει να αποφασίσεις ή την μηχανή ή εμένα. Αχ, όχι, μην μου βάζετε τέτοια διλήμματα. Θα στενοχωρηθώ που θα πρέπει να σε εγκαταλείψω. Τα Χριστούγεννα σκέφτομαι να πάω στο Άγιο Όρος. Να πας, να πάρεις και ένα ράσο και να μείνεις εκεί. Ξέρεις ότι ο μοναχισμός... Δεν θα μιλήσουμε για το μοναχισμό τώρα, αγάπη μου. Δώσε μου τα λεφτά για το σέρβις. Πόσα θέλεις?
Κάτι που να ταιριάζει με το χρώμα του ποκαμίσου σου. Μα τι μηχανή είναι τούτη. Ευχαριστώ. Θα μπορούσες πάντως να πεις έναν ευχαριστώ. Ξέχασα να σου πω ότι η Νιώβη έστειλε μου πρόσκληση να πάω εδώ στις φυλακές. Με σώρο μου. Και της Ελένης το ίδιο. Να μπορεί και αν είναι μοναξιές. Ξέρω, ρε κομμά. Καλά είναι η Ελένη, είναι φίλη της. Εμένα ήταν που θέλει να με δει. Κάθεσαι για σχολή, ρε, να μην ακούω σωρούς της πελής τώρα. Δηλαδή, να μην πάω. Να σου πω την αλήθεια, ρε φίλε, σαν να σε λυπούμε έτσι. Και ξέρεις κάτι. Έστω αν είναι η Νιώβη που έφταιε να βρεθώ μισοθαμένος. Να μην ξέρουμε ότι στο τέλος ο εγγύη μου εκλείδωσε. Ένα φύγε το μηχανικό να μου δοκιμάσει ο φκιάρι να με αποσπάσει. Η Μαρία ξέρει ότι να πάει να δει την Νιώβη. Όχι φυσικά, και αμέσως σου φύγει κουβέντα. Εγώ νομίζω αν δεν θέλει να δημιουργήσει άλλα προβλήματα στο γάμο σου, να κάτσει τα αυγά σου. Τι αυγά μου να κάτσω, ρε με τίποτε, όρνη θα είναι να κάτσω τα αυγά μου. Δεν μου το γυρίζει στην πλάκα. Η Νιώβη γεννήθηκε για την καταστροφή. Άρχισες πάρα πολύ καλά. Αλλά τις τελευταίες μέρες έρχεσαι αδιάβαστη. Δεν θα επαναληφθεί, κύριε. Απλά είχα ένα πρόβλημα στο σπίτι. Αλλά είναι εντάξει εδώ. Ωραία. Ωραία, γιατί είναι κρίμα να καταστρέψεις ό,τι έχτισες τόσα χρόνια. Ήως τώρα που είσαι τελειόφυτη. Παρακαλώ. Γεια σας, κύριε Στέλλα. Τι συμβαίνει κάτι? Ο Αλέξανδρος είναι καλά. Πότε? Με πρώτες βοήθειες τώρα. Έρχομαι αμέσως τώρα. Συγγνώμη, αλλά ο γιος μου είναι καλά, πρέπει να πάμε. Γεια σου, ξάδερφε. Γεια σου, Εύα. Καλά είσαι. Πολλά γελία ερώτηση να κάνεις για κάποιον μέσα στη φυλακή. Αν νομίζεις. Εσύ έχεις τους δεσμοφύλακες. Εγώ έχω τον κύριο πρώην υπουργό. Νομίζω είμαι σε καλύτερη κατάσταση. Όχι να φάσαι. Τίποτε με φάσαι. Ο παπάς σου έρθαμε. Τι έγινε? Περιμένω τον γιατρό. Αγάπη μου, είσαι εντάξει, πονείς? Όχι. Τι είναι τούτη μαύρη κύκλη, αγάπη μου, πονείς? Τίποτε. Απλώς δεν ζούμε θυρά καλά. Μα όνα μου τα πουλάς εμένα τούτα. Γιατί δεν τα αγοράζω. Χριστίνα, ένα χόρεξη. Σταμάτα. Περάσαμε πολλά εμείς οι δυο. Μεγαλώσαμε όπως τα αδέρφια κάποτε. Το ξέρω. Γι' αυτό σε φώναξα. Πρέπει να με βοηθήσεις. Πώς έγινε? Δεν μου γυρίστε, λέω ότι λιποθύμησε και φέρετε στην κλινική. Δε Χρήστο μου, η Κατερίνα μας με μωράσει και έννοια. What's this? 20 quid. Ένα έχω άλλα λεφτά στο σπίτι. Έδωσα σε ό,τι είχα. Τούτα εν κάνουμε ούτε να πιάω τη σιγάρα. Καταλαβαίνεις, χρειαζόμαι λεφτά. I need money. Είπα σου ένα έχω άλλα. Έδωσα σε ό,τι είχα στο πορτοφόλι μου. Please, Νίκολα. Εγκόμενος σου από εδώ. Είναι εσύ.